Καλησπέρα σας, εδώ στο στούντιο του Ραφίνα Πικέρ Μινιούς, στην όμορφη Ραφίνα, όπως κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα πάνω κάτω, Την ίδια ώρα πάνω κάτω, πέρασε. με τη θετική ψυχολόγο. Μας βοηθάει Έτσι. πολύ να έχουμε θετική ψυχολογία Ναι, και τη life coach ευχαριστώ. της Ραφίνας, τη Μικέλα την Καϊκάρη. Καλησπέρα, Μικέλα, τι Καλησπέρα. κάνεις, Καλά είμαι. είσαι καλά? Καλά, καλά. Μια χαρά. Δεν έχει συμβεί κάτι κοσμοϊστορικό από την προηγούμενη Πέμπτη που είχαμε να κάνουμε εκπομπή? Όχι, όχι. Εντάξει, όλα ήρεμα. Βασικά έγινε ότι πήγα κι εγώ και έκανα την πρώτη δόση. Δεν ήμουν από τις τυχερές, όπως εσύ που ήταν μονοδοσικό. Αντικαλή Ευχαριστώ, ανοσία. Να πούμε στον κόσμο ευχαριστώ. ότι έχει κάνει και το. Self-test πάντα και γι' αυτό έχουμε Γι' βγάλει αυτό τις είμαστε και μάσκες. στην απαραίτητη απόσταση. Εγώ Ναι. έχω αποκτήσει ανοσία πλέον, ευτυχώ. Άντε και Δόξα στα τω δικά Θεώ. μου. Ναι, στα δικά σου. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο θέμα. Για την επιτυχία και την αποτυχία. Ναι, θα μιλήσουμε για την αποτυχία που οδηγεί στην επιτυχία. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Αφού πεις στον κόσμο που μπορούν να σε βρίσκουν. Με βρίσκουν, το γραφείο μου είναι στην Δημοκρατία στο 42 εδώ στη Ραφίνα και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 6932-804-864. Και στα social media σε όλα, το να μιλάς με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο ότι όποιος θέλει, επειδή είμαστε σε ζωντανή σύνδεση, όποιος θέλει μπορείτε να γράψετε τα σχόλιά σας. Όπως εδώ ο φίλος ο αναγνώστης μας έγραψε καλησπέρα και τον καλησπέριζουμε. Καλησπέρα. Και η Μικέλα θα σας απαντάει στις ερωτήσεις που να Ερωτήσεις. είναι σχετικές με το θέμα, βέβαια, έτσι. Ναι, όχι, εντάξει. Ναι. Και σε προηγούμενα θέματα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Όταν είδα τον τίτλο της σημερινής εκπομπής, Μικέλα, πραγματικά προβληματίστηκα, να σου πω την αλήθεια. Πραγματικά η επιτυχία περνάει όντως μέσα από την αποτυχία. Εφόσον θέλεις, κατευθείαν λοιπόν στο ψητό. Κοίταξε να δεις, για να φτάσεις στην επιτυχία κατά 80 με 90% έχεις αποτύχει πρώτα. Είναι σαν το Τζόκερ. Έχεις παίξει 8.000 φορές, έχεις αποτύχει τις 7.999. Η αλήθεια είναι αυτή. Μόνο που στην περίπτωση που συζητάμε σήμερα, η αξιοποίηση δηλαδή μιας αποτυχίας είναι πιο συνειδητή διαδικασία. Δεν έχει να κάνει με τη τύχη σε καμία των περιπτώσεων και δεν χρειάζεται να αποτύχει 7.999 φορές. Και μία είναι αρκετή, ας το πούμε έτσι. Οπότε. Πάντως ακούγεται λίγο οξύμορο το γεγονός αυτό, ότι για να πετύχει κάποιος πρέπει πρώτα να αποτύχει. Κι όμως είναι ό,τι πιο φυσιολογικό. Αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις, το λέει και ο Σίγουρα. λαός μας. Κανένας μου δεν έχει πλήρη και απόλυτη γνώση εξ αρχής. Σε κάθε νέο εγχείρημα κάνουμε πρώτα πειράματα μέχρι να φτάσουμε στην επιτυχία. Τις περισσότερες βέβαια φορές δεν χρησιμοποιούμε τον όρο αποτυχία. Χρησιμοποιούμε τις λέξεις λάθος, αστοχία κτλ. Η αποτυχία ως λέξη, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι μια πάρα πολύ παρεξηγημένη λέξη. Δεν είναι ωραία λέξη να την Ναι. ακούει κάποιος. Και όμως τις έχουμε αποδώσει βαριά και πολύ ταπεινωτική σημασία γενικώς. Ενώ η κακομοίρα δεν φέρει καμία απολύτως μορφή προς κανέναν μας, δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα και αυτό το χαρακτηριστικό επίσης τις έχουμε προσάψει, εσφαλμένα. Είναι όντως μια βαριά λέξη και εκ διαμέτρου αντίθετη από την επιτυχία. Μήπως αυτός είναι ο λόγος που της έχουμε δώσει τόσο ψυχικά τραυματική σημασία? Δεν έχεις άδικο. Νομίζω πως ναι, όλοι επιζητούμε την επιτυχία και απορρίπτουμε ακόμα και το ενδεχόμενο να αποτύχουμε. Θεωρούμε ότι η αποτυχία δεν μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στο στόχο μας, σε καμία των περιπτώσεων. Κι όμως αυτό είναι ουσιαστικά μια πλάνη. Πλανόμαστε δηλαδή πλάνη μικρά. Κάθε φορά που αποτυγχάνουμε στο παραμικρό, κερδίζουμε εμπειρία, παίρνουμε μαθήματα, παίρνουμε γνώση, τα οποία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε προς μελλοντική χρήση. Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις τις οποίες τις χρησιμοποιούμε κατά κόρον και ουσιαστικά μας κρατάνε αιχμάλωτους και ανίκανους να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας. Έτσι είναι και η λέξη αποτυχία. Κι όμως φέρνει δώρα μαζί της. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είμαστε εκπαιδευμένοι αρκετά για να τα διακρίνουμε και να τα αξιοποιήσουμε προς όφελός μας. Μάλιστα, ωραία λέξη, εκπαιδευμένη. Και πάλι αναφερόμαστε λοιπόν στα προηγούμενα βιώματά μας. Σε αυτά που κουβαλάμε μέσα μας. Σε έχω εκπαιδεύσει καλά πάντως, Ναι, αλήθεια είναι. Έχεις εκπαιδευτεί.
Να ζήσω, έχω μάθει πολλά. Εκεί επικεντρώνεται και πάλι η παρεξήγηση, λοιπόν. Ακριβώς. Μάθαμε, εκπαιδευτήκαμε να φοβόμαστε μην αποτύχουμε. Να ενοχοποιούμε τον εαυτό μας σε αυτό το ενδεχόμενο. Να μένουμε ουσιαστικά στην επιφάνεια και όχι στην ουσία. Δεν εμβαθύνουμε. Η ουσία όμως είναι ότι κατά τη διάρκεια της ζωής μας μας δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες που αν τις διακρίνουμε και πάρουμε αυτά που έχουν να μας δώσουν, μπορούμε να οδηγηθούμε προς την επιτυχία χωρίς όμως να τις βαφτίζουμε και να έχουμε ρατσιστικές απόψεις, διαθέσεις προς τις λέξεις που τις συνοδεύουν. Μία από τις ευκαιρίες που μας δίνεται μέσα στη ζωή, στην καθημερινότητά μας, είναι και η αποτυχία. Και αυτή φέρνει δώρα. Όσο δύσκολο και αν είναι να το αντιληφθούμε. Μικέλα, είναι δύσκολο όντως όταν κάποιος αποτυγχάνει να μπορέσει να δει τη θετική πλευρά. Ναι. Αυτό αλλάζει. Έλα να δω την εκπαίδευση. Είμαι σίγουρη ότι θα μου το πεις. Ναι, ξέρω, θα μου πεις ότι αυτό είναι θέμα τρόπου σκέψης. Ναι. Το έχουμε πει, ίσως έχω κουράσει κιόλας. Καθόλου. Επαναλαμβάνομαι γιατί όσο πιο γρήγορα αντιληφθούμε ότι οι λανθασμένες πεπιθήσεις που διέπουν τη ζωή μας και μας επηρεάζουν αρνητικά είναι και τροχοπέδι ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων μας, στην κατάκτηση της επιτυχίας, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να τις εξορίσουμε, να απελευθερωθούμε από αυτές. Ο τρόπος σκέψης είναι μια πάρα πολύ βασική αιτία που ουσιαστικά βάζουμε τρικλοποδιές στον εαυτό μας. Επειδή φοβόμαστε μην αποτύχουμε, δεν θα δοκιμάσουμε, δεν θα δράσουμε, δεν κινητοποιούμαστε σε γενικότερο επίπεδο. Αν όμως πάρουμε και το ενδεχόμενο ότι ξεπερνάμε αυτόν τον φόβο, μήπως τότε οι επιλογές μας γίνουν ακόμα πιο εύκολες, μήπως γίνουν και ακόμα και πιο συνειδητές. Δηλαδή δεν φοβόμαστε τις συνέπειες της αποτυχίας. Αλλά την αποτυχία ως έννοια. Ναι. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν νομίζω ότι όταν φοβόμαστε, ο φόβος μας δηλαδή, ότι μας αφήνει και περιθώρια για να ζυγίσουμε τις συνέπειες, νομίζω ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Υποβάλλουμε τον εαυτό μας σε μια δοκιμασία, σε κάθε απλή αποφασή που πρέπει να πάρουμε, να σκεφτόμαστε αρχικά το αρνητικό ενδεχόμενο, και μετά το θετικό. Και αν θα το σκεφτούμε, θα συμπληρώσω. Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά όμως που μπορούν να βγουν στην επιφάνεια από τη δράση, αλλά κανένα απολύτως θετικό δεν μπορεί να βγει από την αδράνη. Μπορούμε λοιπόν όλοι μας να χρησιμοποιήσουμε την αποτυχία ως εργαλείο. Mm-hmm. Ως χάρτη για να οδηγηθούμε στην επιτυχία. Τελικά. Η αλήθεια είναι ότι και οι αποτυχίες και τα λάθη και οι αστοχίες, όπως και αν το βαφτίζουμε, μπορεί να γίνουν άριστα εργαλεία για να χτίσουμε την επιτυχία μας. Αλλά όπως κάθε εργαλείο, και αυτά πρέπει να έχεις διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Υπάρχουν οδηγίες χρήσης. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Οι αποτυχίες και οι αστοχίες είναι μέσα στη ζωή μας. Το πρόβλημα αρχίζει από το πώς τα εκλαμβάνει ο καθένας μας και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, μα πάρα πολύ μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Πώς διαχειριζόμαστε γενικά οι άνθρωποι τις αποτυχίες, έτσι, σε γενικές γραμμές? Μπορούμε να βάλουμε τις αντιδράσεις που έχουμε έτσι σε κατηγορίες? Κοίταξε, αρχικά θέλω να επισημάνω ότι ο καθένας μας είναι πάρα πολύ διαφορετικός. Οπότε θα μπορούσαμε να αποτελέσουμε και μία κατηγορία από μόνοι μας. Σε γενικές γραμμές όμως ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιες δυσλειτουργικές κατηγορίες στη διαχείριση της αποτυχίας. Για παράδειγμα, είναι αυτοί που τα λάθη και την αποτυχία την παίρνουν κατάκαρδα. Την φέρνουν βαρέως και πέφτουν στα πατώματα για χρόνια. Αναμοχλεύουν, ανασκαλεύουν, βρίσκονται διαρκώς στο παρελθόν. Ξυπνούν και κοιμούνται, ο τρόπος του λέγει, στο χθες. Πριν γίνει αυτό το λάθος, πριν γίνει αυτή η αστοχία, τότε που δεν είχαν καν προσπαθήσει. Δεν είχαν καν περάσει στη δράση. Κάποια μου θυμίζει αυτό. Αναπαράγουν λοιπόν την αστοχία.
παράγουν λοιπόν το σφάλμα. θα μου πεις μετά και πού λένε. Ναι. Και μένουν ακριβώς εκείνη τη χρονική στιγμή. Όταν ξαφνικά βγαίνουν από αυτό το λίθαργο και αποφασίζουν να κινητοποιηθούν, η πρώτη αντίδραση είναι να κατηγορήσουν και να αυτομαστιγώσουν τον εαυτό τους που έμεναν τόσα χρόνια προσκολλημένοι στο παρελθόν. Οπότε άντε πάλι από την αρχή. γίνεται δηλαδή κάποια αναμονή, ε? Ναι. Όχι ακριβώς αιμονή, αλλά ναι, φέρει πολλά αιμονικά στοιχεία μέσα. Άλλη δυσλειτουργική αντίδραση. Ναι, βέβαια. Μπορείς να σκεφτείς. Άλλοι απογοητεύονται τόσο που προκειμένου να μην ξαναπογοητευτούν, να μην αυτοπροδοθούν, να μην ξαναπληγωθούν και όλα αυτά τα πολύ βαριά ρήματα, σταματούν να προσπαθούν. Τελείως. Δεν τολμούν, δεν ρισκάρουν να διεκδικήσουν οτιδήποτε, πόσο μάλλον μερίδιο στην επιτυχία και στην ευτυχία τους. Ο φόβος για ένα καινούριο φιάσκο, ότι στο επόμενο βήμα πάλι θα πατώσουν, ουσιαστικά τους παραλύει. Θεωρούν ότι κάθε κίνηση είναι καταδικασμένη. Καταφεύγουν λοιπόν και ουσιαστικά λουφάζουν σε ένα ωραιότατο και βολικότατο, επέτρεψε μου να σου πω, ρητό, ότι ό,τι θέλει να έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Το ρίχνουν στη μοίρα, η μοίρα δηλαδή καθορίζει ουσιαστικά την έκβαση των γεγονότων και τη ζωή τους. Αυτή είναι καθαρή από επιλογές, δηλαδή δεν φταίω εγώ, φταίει η μοίρα μου, φταίει η τύχη μου, φταίει η άδικη κοινωνία που έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ. Που άλλους ανεβάζεις και άλλους κατεβάζεις. Έτσι. Βέβαια. Ευρηματική επίσης είναι και η πεποίθηση ότι πληρώνουν αμαρτίες αλλωνών. Των γονιών τους, πάλι αυτή την κοινωνία θα την ξαναμεταφέρουν μέσα. Ή ότι θεία τιμωρία, θεία δίκη και όλα τα λοιπά. Πιο μεταφυσικό επίπεδο το έχουν φτάσει. Και οι ευκαιρίες σε αυτούς τους ανθρώπους έρχονται, τους χτυπάνε ουσιαστικά την πόρτα, αλλά ως γνωστόν, πάλι θα χρησιμοποιήσω το λαϊκό, στο κουφού την πόρτα, πάρε την πόρτα και φύγε. Ναι. Και ουσιαστικά τι άλλο θα σκεφτούμε για να αποποιηθούμε γενικώς των επιλογών, των συνεπειών και ξεφύγουν στο εαυτού μας και των επιλογών μας. Περιγράφεις όμως όλα διάφορα. Όντως υπάρχουν και αυτές οι αντιδράσεις. Άλλη λανθασμένη διαχείριση μπορεί να κάνει κάποιος. Ναι, υπάρχουν και αυτοί που επίτηδες κάνουν τα λάθη για να δουν αν θα αλλάξει κάτι στην έκβαση. Ναι, υπάρχουν και τέτοια. Ναι. Γνωρίζουν ότι θα πατώσουν, αλλά για αυτούς η επανάληψη είναι μη τερμαθήσεως, που λέγαμε. Και έχουν τη λογική του παραλόγου. Δηλαδή, είναι σαν να παίρνω εγώ ένα αυτοκίνητο με 300 χιλιόμετρα την ώρα και να πηγαίνω προς τον τοίχο και να θεωρώ ότι ο τοίχος θα φοβηθεί και θα την κάνει μόνος του. Μάλιστα. Το πρόβλημα με αυτήν τη διαχείριση, με αυτή την περίπτωση των ανθρώπων, είναι ότι ουσιαστικά γκρεμίζουν και τους τοίχους, δηλαδή συμπαρασύρουν και άλλους στο πέρασμά τους. Υπάρχουν γύρω τους συντρίμια. Εννοείται ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν βαθιά επίγνωση του αποτελέσματος και των συνεπειών, αλλά έχουν αποκτήσει ένα είδος ανοσίας, ένα είδος απάθειας, αναισθησίας να το πω εγώ, και δεν τους αγγίζει πλέον η αποτυχία, γιατί δεν θυμούνται καν πως είναι να πετυχαίνεις κάτι. Λούζα έτσι να θέλει να μου λες. Ναι. Υπάρχουν και αυτοί. Ανέφερες πριν ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε την αποτυχία ως εργαλείο. Ναι. Αλλά ότι υπάρχουν και οδηγίες κρίσης. Οπότε φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτές τις οδηγίες κρίσης. Ναι. Ευτυχώς, βασικά ευτυχώς, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ουσιαστικά διαβάζουν, μελετούν καλά τις οδηγίες κρίσης για κάθε τους δράση. Σε όλες τους, μάλλον, τις δράσεις. Έχουν επαναπροσδιοριστεί, έχουν επανατοποθετηθεί γενικά στη ζωή και έχουν καταφέρει να γίνουν τεχνίτες μέσα σε εισαγωγικά. Όταν αντιλαμβάνεσαι τα λάθη που κάνεις και τις αστοχίες που κάνεις, έχεις και την επιλογή να κινητοποιηθείς, έχεις την επιλογή να πεισμώσεις, έχεις την επιλογή να αντικρίσεις κατάματα τα σφάλματά σου και τις αστοχίες σου και να αλλάξεις.
αυτό που οφείλουμε στον εαυτό μας ουσιαστικά είναι να κάνουμε, να μελετάμε, να αναλύουμε, να μην αυτοτιμωρούμαστε, να μην αυτομαστιγωνόμαστε, το έχουμε ξαναπεί. Και αν αυτό το κάναμε μέχρι πριν από λίγο καιρό, να το σταματήσουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Όχι, εύκολο δεν είναι. Δεν είναι. Θα μπούμε όμως και σε αυτό. Ναι. Αφού αναλύσουμε όμως σωστά τις συνθήκες που μας οδήγησαν στην αποτυχία, έχουμε και τη δυνατότητα να δεσμευτούμε για να μην τις επαναλάβουμε. Μην ξαναπάρουμε το αυτοκίνητο με 300 χιλιόμετρα για να φύγει ο τείχος. Δεν θα φύγει. Παίρνουμε λοιπόν τα μαθήματά μας, τα εμπεδώνουμε, τα υιοθετούμε και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Γνωρίζουμε και αυτό, πάλι θα πάμε σε αρχαίο ρητό. Δίς εξ αμαρτήν, ουκ ανδρός σοφούν. Ουκ γυναικός. Το κάνουμε και ουκ γυναικός. Ζωπής, για να μην βγάζουμε και την ουρά μας απ' έξω. Κι εγώ κι εσύ. Μην μένουμε δηλαδή στην αποτυχία περισσότερο από ό,τι της πρέπει. Περισσότερο από ό,τι της αξίζει. Την αφήνουμε πίσω, αμέσως μόλις πάρουμε ό,τι ωφέλιμο έχει να μας δώσει. Όχι, δεν είναι εύκολο που μου λες εσύ. Σε καμία των περιπτώσεων. Χρειάζεται τρελή αυτοπιθαρχία, ψυχραιμία, καθαρό μυαλό για να κάτσεις να ψάξεις ποιος είναι ο λόγος που απέτυχες και να μην το ρίξεις κατευθείαν στον εαυτό σου. Ότι έφταιγες εσύ. Μπορεί να μην έφταιγες εσύ, μπορεί να υπάρχουν οι συνθήκες οι ανάλογες, μπορεί ο άλλος άνθρωπος να έχει αποτύχει και εσύ να έχεις πάρει τη συνέπεια της δικής του αδράνειας. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Αν τις εξετάσεις όμως, ξέρεις πώς να τους αποφύγεις στο μέλλον. Σημασία λοιπόν δεν έχει πόσες φορές πέφτεις, αλλά πόσες σηκώνεσαι και αν σηκώνεσαι. Ναι. Και Κατερίνα, επίσης σημασία έχει να μην αφήνουμε τίποτα ανεξερεύνητο. Τίποτα. Να μην αφήνουμε τίποτα να μας τυχιώνει. Αυτό που σου λέγα πριν, μια άτυχη στιγμή, ένας αστάθμητος παράγοντας, ένας λάθος υπολογισμός, ένα παραστράτημα δεν μας μετατρέπει και αυτομάτως σε αποτυχημένους. Δηλαδή, ό,τι πάει να πάρει τα ηνία του εαυτού μου και της γνώσης μου που έχω προς εμένα και να με οδηγήσει αλλού, το αρπάω και το φέρνω αντιμέτωπο με τη λογική. Ό,τι πάει να εχμαλωτήσει το μυαλό μας, όπως οι λανθασμένες πεπιθήσεις που λέγαμε πιο πριν, οφείλουμε να το εξετάζουμε και να του παίρνουμε τα κλειδιά του μυαλού μας. Γιατί μετράμε, Μικέλα, περισσότερο τις αποτυχίες και δεν μας αναγνωρίζουμε τις επιτυχίες? Γιατί είναι απολύτως έμφυτη η ανάγκη του ανθρώπου να προοδεύει, να θέλει να φτάσει ψηλά. Για οτιδήποτε λοιπόν καταφέρουμε, η χαρά είναι πάρα πολύ σύντομη, γιατί ήδη βρισκόμαστε στη διαδικασία του επόμενου στόχου, του επόμενου βήματος. Μερικά πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Το μόνο δεδομένο σε αυτή τη ζωή είναι ότι δεν υπάρχουν δεδομένα. Η διαρκώς λοιπόν ανωδική πορεία που έχουμε στο μυαλό μας σταματά σε μία αποτυχία. Αυτό φυσιολογικά μας καταβάλει. Δεν κοιτάμε πόσο μακριά έχουμε κάνει, πόσο διαδρομή έχουμε διανύσει σε μία σκάλα. Κοιτάμε το σκαλοπάτι που μας έκανε να σκοντάψουμε. Δεν κοιτάμε πόσες προοπτικές ανοίγονται μπροστά μας. Εξακολουθούμε και κοιτάμε το σκαλοπάτι που μας γκρέμισε. Αντί λοιπόν να πάρουμε τη γνώση ότι με το συγκεκριμένο σκαλοπάτι καταλαβαίνω ότι είναι ανισόπεδα τα σκαλιά, οπότε από εδώ και πέρα θα προσέχω περισσότερα. Θεωρούμε αυτομάτως ότι στο επόμενο μας βήμα θα ξανασκοντάψουμε. Τι συμβουλή λοιπόν θα έδινες? Τι συμβουλή θα έδινα? Να αφήσουμε τα λάθη και τις αποτυχίες να μας διδάξουν. Να μας οδηγήσουν σε πολύ πιο προσεκτικά βήματα. Σε πιο συνειδητές κινήσεις. Όταν είναι πιο συνειδητές και κόβεται ο παρορμητισμός από μία απόφαση, είναι καλύτερα σχεδιασμένη, καλύτερα μετρημένη, έχεις πάρει υπόψη, σου λέω, και όλους τους υπόλοιπους παράγοντες, οπότε δεν.
μπορούμε να πάμε σε πιο συνειδητές κινήσεις, σε μια πολύ επιτυχημένη πορεία. Να μην μας καταδικάζουμε, να μην μας κατσαδιάζουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τουλάχιστον εμείς τολμήσαμε, διεκδικήσαμε, και αν δεν βγήκε με την πρώτη. Το ζήτημα να προσπαθεί λοιπόν. Ναι. Την επόμενη φορά έχω πάρει τα εφόδια που έπρεπε, θα είμαι καλύτερα οργανωμένη, το πάθημα εφόσον μου έγινε μάθημα. Το ζήτημα είναι να μας γίνεται και μάθημα όμως. Να μην κάνουμε επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Ναι, είναι μέσα στις αντιδράσεις που σου είπα. Να κάνω επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά είναι και το παράλογο, γιατί αφού κάνω το ίδιο πράγμα, πώς θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Πώς θα έχουμε άλλο αποτέλεσμα, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλάζοντας όμως, έστω και μία μικρή παράμετρο να αλλάξω. Μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα. Αλλάζω στο αποτέλεσμα. Σίγουρα. Ανασυντασσόμαστε λοιπόν και πάμε για να πετύχουμε. Πολύ, πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπε σήμερα. Πραγματικά είναι κάποιες λέξεις ταμπού. Η λέξη αποτυχία είναι ταμπού. Ναι, και σε στιγματίζει για μια ολόκληρη ζωή. Και είναι και πολύ, μεταξύ αυτών και εγώ, που την παίρνουμε πολύ κατάκαρδα την αποτυχία. Ναι. Δεν μπορεί να τη δεχτούμε. Αλλά δεν μπορεί πάντα στη ζωή να κερδίζεις. Δεν γίνεται. Ναι, δεν είναι. Κοίταξε να δεις. Μπορεί να μην έχεις κερδίσει με αυτό το αποτέλεσμα που θέλεις, αλλά και πάλι έχεις κερδίσει. Έχεις κερδίσει ότι έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου μέσα από μια άλλη οπτική. Ναι, σίγουρα. Έχεις κερδίσει, σου λέω, γνώση. Δεν είναι, είναι πολύ. Είναι χρήσιμα μερικά μαθήματα. Και δεν είναι και τυχαία. Πώς θα συνειδητοποιούμε αργότερα. Ναι, όταν πλέον είμαστε ψύχρεμοι. Το θέμα είναι όμως ότι σου λέω, ακόμα και μέσα στην αποτυχία, μαθαίνεις άλλο ένα κομμάτι του εαυτού σου που δεν το γνώριζες πριν. Μου λες ότι τα παίρνω κατάκαρδα. Μετά, όταν κάτσεις λογικά και σκεφτείς πού ακριβώς απέτυχα. Δηλαδή, απέτυχα όντως. Ή ουσιαστικά δεν απέτυχα. Okay. Σηκωνόμαστε, πάμε παρακάτω, ρε παιδί μου. Μερικοί άνθρωποι είμαστε πολύ πιο αυστηροί κριτές του αυτού μας, ναι, από ό,τι θα έπρεπε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι υπάρχει και στον όρο αποτυχία υπάρχει και ένας κρυμμένος κοινωνικός ρατσισμός. Δηλαδή, ξέρουμε ότι σε μια αποτυχία θα στιγματιστώ κιόλας και από τον κοινωνικό, ναι, μου περίγυρο. Σίγουρα. Νομίζω ότι και αυτό μετράει πάρα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ίσως όταν είμαστε μικροί, μας ανταμείβανε και οι γονείς μας, όταν παίρναμε καλούς βαθμούς. Ναι. Καταρχήν έχουμε περάσει στα παιδιά μας ότι επιτυχία είναι να περάσουν στο πανεπιστήμιο και οτιδήποτε, άμα δεν περάσουν στο πανεπιστήμιο, είναι αποτυχία. Δεν είναι αποτυχία. Ακριβώς. Μερικά παιδιά δεν είναι προορισμένα για ακαδημαϊκές τέτοιες σπουδές. Ακριβώς. Μπορεί να είναι καλλιτέχνες, μπορεί να είναι οτιδήποτε ακριβώς, άλλο. Ακριβώς. Στιγματίζοντας όμως έτσι τα παιδιά, δηλαδή από μικρή ηλικία, ότι αν δεν περάσεις στο πανεπιστήμιο, είσαι ένας αποτυχημένος, έχεις αποτύχει όχι απλά σε εξετάσεις. Σαν άνθρωπος. Αποτυχημένος σαν άνθρωπος και θα είσαι αποτυχημένος σε ολόκληρη τη ζωή σου. Είναι σκληρό. Έτσι έχουμε μάθει. Σου λέω, είναι εκπαιδευμένο το μυαλό μας έτσι. Είναι το DNA μας, μου φάνηκε. Είναι λανθασμένες πεπιθήσεις, τις οποίες τις έχουμε περάσει, τις έχουμε βιώσει όλες. Και όταν φτάνουμε αντιμέτωποι με την αποτυχία και κάτσουμε να ψάξουμε για ποιο λόγο μας πειράζει τόσο πολύ, εκεί αρχίζουμε και διακρίνουμε. Ότι, οπ, γιατί το λέω αυτό, πού το έμαθα εγώ αυτό. Γι' αυτό σου λέω, πίσω από κάθε έννοια που έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μια πολύ κακή λέξη, μια πολύ που σε στιγματίζει, η λέξη ίδια δεν έχει κάποιο. Είναι από και τύχη, αποτυχία. Δεν έχει καμία τέτοια βαριά έννοια. Εμείς την έχουμε πάρει κατάκαρδα. Μάλιστα. Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή μας τι λες να συζητήσουμε. Κάθε φορά μας έχεις και κάτι καλύτερο. Ναι, τώρα μου δώσεις όμως πολύ ωραία ιδέα από τη συζήτηση. Ναι, τι. Γιατί η γνώμη των άλλων μετράει περισσότερο από τη δική μας. Γιατί την παίρνουμε έτσι. Αυτό θα συζητήσουμε. Πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Να. Μπράβο που το σκέφτηκες. Πολύ ωραίο θα σε το έδωσες. Εκπαιδεύτηκες, σου λέει, έχεις εκπαιδευτεί σε λίγο μόνη σου. Σε βλέπω. Στο τέλος της σεζόν, μάλλον του χρόνου που θα συνεχίσουμε πάλι. Όχι του χρόνου, από Σεπτέμβριο εννοώ. Από Σεπτέμβριο. Θα είναι. Θα έχω εκπαιδευτεί, θα έχω διαβάσει κιόλα το καλοκαίρι. Έτσι. Αντί για Viper, θα διαβάζω ψυχολογία.
Ήταν και εγώ, γιατί δεν ξέρεις καθόλου. Λοιπόν, θέλω να ξαναπείσεις τους αγαπητούς μας που μας βλέπουν το τηλέφωνο σου, τη διευθυνσή σου και πού μπορούν να σε βρουν στα κοινωνικά δίκτυα. Το τηλέφωνο είναι 6932-804-864. Μικέλα Καϊκάρη. Μικέλα Καϊκάρη. Με βρίσκεται στη Δημοκρατία 42 εδώ στη Ραφίνα. Επίσης με βρίσκεται σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, Facebook, Instagram, Twitter. Ό,τι θα σε βρούνε. Αν πατήσουν να μιλάς στη Ραφίνα. Όχι στη Ραφίνα, συγγνώμη. Στη Ραφίνα λέγεται εδώ. Να μιλάς. Ναι, λοιπόν. Να μιλάς με μικρούς λατινικούς και επίσης και στο καινούργιο site www.namilas.gr. Πάλι να μιλάς. Οπότε γνωρίζει πολλά και το καινούργιο site. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσο χρήσιμα πράγματα που μας είπες. Σου εύχομαι καλό απόγευμα, καλό βράδυ και θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη μαζί. Αγαπητοί μου, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και καλό σας βράδυ.